Φιλοξενούμε τον πολιτικό αναλυτή και σύμβουλο στρατηγικής πολιτικής επικοινωνίας και εξαιρετικό στο δημόσιο λόγο του, τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη, με τον οποίο έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Μόνο που ήρθε ένα άρθρο του το τελευταίο διάστημα, με το οποίο κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει μεν, αλλά το προεκτείνουμε εμείς δε. Η κυβέρνηση είναι μόνη της στον πολιτικό κάμπο. Ε, η κυβέρνηση ή η κοινωνία είναι μόνη της? Καλημέρα κύριε Κουσούλη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στην Κρήτη, σε όλες και σε όλους. Ποιος είναι μόνος του, η κυβέρνηση στον πολιτικό κάμπο ή η κοινωνία? Στο βαθμό τώρα που η κοινωνία έχει ανάγκη από μια πολιτική διεύθυνση, που κατά κανόνα είναι η εκλεγμένη κυβέρνησή της, είναι μόνη της και η κοινωνία, εξαιρετικά το υπογραμμίζεται αυτό. Ξέρετε... Άρα λοιπόν στον πολιτικό κάμπο έχουμε μόνη της την κυβέρνηση, με την έννοια ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση να της ασκήσει έλεγχο, θεσμικό έλεγχο, παρατήρηση, κριτική. Και μέσα στον κάμπο λοιπόν, επειδή πάντα για την κοινωνία μιλάμε και όχι για τους εκφραστές που είναι εντολοδόχοι και έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας, η κοινωνία έχει τον τελευταίο λόγο, δηλαδή ο καθένας και η καθεμία είναι το πρόσωπο αναφοράς. Στο βαθμό που και η κοινωνία μένει μόνη της λοιπόν, το πρόβλημα είναι μεγάλο και ο κάμπος γίνεται έρημος. Επειδή ο κάμπος όταν ερημώνει, κάποιος άλλος θα τον οργώσει και θα τον σπείρει. Το ερώτημα εδώ είναι καταρχάς, βρίσκεται... Ενδεχομένως κύριε Σαχίνη, όχι πάντα. Μπορεί η έρημος να έχει διάρκεια. Ναι, σωστό και αυτό. Έχετε έτσι, επίσης... Μπορεί να έχει διάρκεια η έρημος και η ερήμωση να είναι η απειλή που έχουμε μπροστά μας. Θέλω να σας ρωτήσω. Η κοινωνία, επειδή τη συζήτηση την ξέρετε, είναι διαχρονική. Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Η κοινωνία δεν έχει ευθύνη. Έχει την πρώτη ευθύνη. Όχι, δεν έχει ευθύνη, έχει την πρώτη ευθύνη. Ό,τι παράγεται σε μια κοινωνία ποτέ δεν πέφτει από τον ουρανό. Από τον ουρανό πέφτει μόνο η βροχή. Ούτε οι ιδέες πέφτουν από τον ουρανό, ούτε οι στάσεις, ούτε οι συμπεριφορές. Όλα παράγονται εδώ, πάνω στον επίγειο κόσμο, από συγκεκριμένους ανθρώπους, από τον καθέναν δηλαδή και την καθεμιά, από όλους μας. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν στη χώρα είναι αποτέλεσμα των επιλογών των ανθρώπων, θα έλεγα του συμβιβασμού των ανθρώπων στην καθημερινή ανάγκη. Στην πραγματικότητα είναι μια εγκατάλειψη του εαυτού του ο καθένας και του εαυτού μας, στο βαθμό για παράδειγμα που επιλέγουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν διαθέτουν το ψυχικό σθένος, γιατί εκεί είναι το κλειδί των πραγμάτων κύριε Σαχίνη, να συγκρουστούν με τα προβλήματα όπως είναι και ο ρόλος ο πολιτικός εκφραστής, έχει μια ευθύνη να ανταποκριθεί στα προβλήματα. Όχι να κάθεται όμως στο σπίτι του και να θαυμάζει τον εαυτό του στον καθρέφτη, αλλά να μπει στη μάχη και τη σύγκρουση για την αλλαγή. Στο βαθμό που αυτό δεν συμβαίνει και ο λαός το αποδέχεται, δηλαδή συμβιβασμένος και αυτός, η ευθύνη ανήκει στο λαό, στους ανθρώπους. Δηλαδή, είπαμε, τίποτα δεν πέφτει από τον ουρανό. Θα επιστρέψω σε αυτό. Θέλω να έρθουμε λίγο στο πολιτικό σκηνικό πρώτα. Θα πούμε πολλά σήμερα. Και θέλω να το πάμε ακριβώς όπως και στο άρθρο σας, από την ανάποδη. Δεν ξεκινήσουμε από την κυβέρνηση. Περάσω στην όχθη της αντιπολίτευσης, όπου υπάρχουν διεργασίες και όπου ο καθένας θα ανέμενε. Είτε είναι με το κυβερνών κόμμα, είτε δεν είναι, θα περίμενε με ενδιαφέρον να δει τις εξελίξεις. Έχουμε στη μία, τολμώ να το πω, τη σουργελοποίηση στον χώρο της κοινοβουλευτικά αξιωματικής αντιπολίτευσης και στο άλλο που δεν έχουμε σουργελοποίηση, έχουμε την ανάδειξη διεργασιών στο δρόμο στο να είναι τύπης κοινοβουλευτικά αξιωματική αντιπολίτευση. Μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Τι παρατηρείτε? Λοιπόν, για να τα κατανοούμε όλα αυτά, τι συμβαίνει στην αντιπολίτευση εν προκειμένου, πρέπει να τα συνδέουμε, κύριε Σαχίνη, με το ευρύτερο περιβάλλον. Δηλαδή, να δούμε μέσα σε ποια συνθήκη γεννήθηκαν αυτά για τα οποία μιλάμε. Και για να το κατανοούμε, πρέπει να ξεκινήσουμε από τις ευρωεκλογές. Οι ευρωεκλογές είναι μια γραμμή στο χρόνο, στο σύγχρονο πολιτικό χρόνο, τις ημέρες που διανύουμε. Εκεί οι ψηφοφόροι αφήνουν πίσω τους μια εποχή και μας δίνουν ένα μήνυμα για την επόμενη. Ποια είναι η εποχή? Είναι η εποχή της σύγκρουσης της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο χρησιμοποίησε από το 19 και μετά με πάρα πολύ αποτελεσματικό τρόπο ως χρήσιμο αντίπαλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η εκλογική ελπίδα της Νέας Δημοκρατίας με εξαιρετικά αποτελεσματικό τρόπο και αυτό το είδαμε και τον Ιούνιο του 23. Όταν πλέον η κοινωνία κατάλαβε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι απειλή και δεν νοείται ως απειλή, άρα μπορεί να είναι ένα άλοθη η μη πράξη της κυβέρνησης, ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το συνειδητοποιεί αυτό,
εγκαταλείπει το κυβερνητικό σχήμα. Αυτό που συνέβη για το κυβερνητικό σχήμα τον περασμένο Ιούνιο είναι συγκλονιστικό κατά τη γνώμη μου και δεν μπορεί να θεραπευθεί, να αναταχθεί. Έχει μεγάλη απώλεια ψηφοφόρων, πάνω από 1 εκατομμύριο, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι το μεγάλο, το συγκλονιστικό ποσοστό της αποχής. Mm. Άρα είμαστε σε μια νέα πολιτική συνθήκη. Μέσα σε αυτή τη νέα πολιτική συνθήκη έχουμε πρώτον την πλήρη αποσυναρμολόγηση μέχρι πολιτικού θανάτου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο δεν μπορεί κατά τη γνώμη μου ποτέ να ανασυσταθεί, επιτρέψτε μου έτσι αυτή την απολυτότητα. Μπορεί να διασπαστεί, να παραμείνει σε μικρά κόμματα, αλλά δεν μπορεί να ξαναγίνει κόμμα κυβερνητικό. Δίπλα του τώρα, σε μια πάρα πολύ ευνοϊκότερη συνθήκη, υπάρχει το τρίτο κόμμα της αντιπολίτευσης, το οποίο αξιοποιεί σχετικά τη συνθήκη και το οποίο ανασυγκροτείται σιγά σιγά, έκανε εκλογές ενδιαφέρουσες εσωκομματικού τύπου. Αλλά όπως είδαμε και από τις χθεσινές επιλογές του κυρίου Ανδρουλάκη, παραμένει ένα ευπρεπώς συντηρητικό κόμμα. Δηλαδή δεν μπορεί κάτι να προσθέσει στην κίνηση των πραγμάτων. Κατά την εκτίμησή μου το ΠΑΣΟΚ θα είναι ένα υπαρκτό κόμμα, αλλά θα παραμείνει μικρό κόμμα. Και πέρα από αυτό θα έχουμε και θα παρατηρήσουμε έναν κατακαιρματισμό των πολιτικών δυνάμεων, με το κυβερνητικό σχήμα να έχει την προτεραιότητα, το πρωτείο, το αριθμητικό, δηλαδή μπορεί να έχει 27, 28, 30%. Αν γίνουν βουλευτικές εκλογές ενδεχομένως να πάει και στο 32%, το πολύ στο 33%, χωρίς δυνατότητα αυτοδύναμης κυβέρνησης. Αν δεν αλλάξει ο εκλογικός νόμος, γιατί παίζει και αυτό. Και ο εκλογικός νόμος να αλλάξει και να σαχύνει, δεν μπορεί ένα κόμμα με 33% να έχει αυτοδυναμία. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι ενδεχομένως κάτι που έχει συζητηθεί, το 3% να γίνει 5%, και αυτό όμως είναι βαριά αντιδημοκρατικό. Και μη σας πω και 10, ότι το συζητάνε και για 10 κάποιοι. Μη σας το πω και αυτό. Άρα λέτε, άρα λέτε ότι. Ναι, η φαντασία είναι ελεύθερη, αλλά η πολιτική είναι πιο δύσκολη, κύριε Σαχή. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση, γιατί κάνετε μια πολύ έξυπνη ανάλυση, κατά τη γνώμη μου. Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η συγκράτηση ή η ανασύνθεση μερικώς του ΠΑΣΟΚ, προσέξτε, οφείλεται κατά κύριο λόγο στη φθορά της κυβέρνησης και την απώλεια του 1 εκατομμύριου ή την κατακρύμνηση του ΣΥΡΙΖΑ? Μέσα στη σύνθηκη σε όλα μπορούμε να βρούμε μια απάντηση, και σχετικά στην κατακρύμνηση του ΣΥΡΙΖΑ και στην πολιτική αποδρομή της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση έχει μπει σε μια νέα φάση, πιστεύω ότι οι ενδιαφερόμενοι το αντιλαμβάνονται αυτό. Δηλαδή έχει συγκλονιστική απώλεια εμπιστοσύνης, η οποία κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να ανακτηθεί. Συμβαίνει όμως και κάτι άλλο, επειδή έχουμε ψηφοφόρους πάρα πολλούς οι οποίοι δεν εκφράζονται. Μπορεί κάποιοι να εκφράζονται δημοσκοπικά θετικά για το ΠΑΣΟΚ, ελπίζοντας ότι μπορεί να ενδυναμωθεί στη διάρκεια του χρόνου. Η δική μου εκτίμηση, θα το έχετε ακούσει και πάλι, το λέω πάρα πολλά χρόνια αυτό και το γράφω, το ΠΑΣΟΚ θα παραμείνει ένα μικρό μεσαίο κόμμα, δεν μπορεί να ξαναγίνει κυβερνητικό κόμμα. Αυτό έχει σχέση με τη διαδρομή του στην ιστορία. Το ΠΑΣΟΚ σφράγισε την Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην εξουσία, στην πραγματικότητα, περίπου 50 χρόνια. Με την εμβληματική μορφή του Ανδρέα Παπανδρέου, τη διακυβέρνηση του 80, τη σύνδεσή του με τη χρεοκοπία. Και το γεγονός ότι τα νεότερα στρώματα δεν ενδιαφέρονται καθόλου για το ΠΑΣΟΚ, κατά κάποιο τρόπο προαναγγέλει και το πολιτικό του μέλλον. Δηλαδή την αδυναμία του να ξαναγίνει κυβερνητικό κόμμα. Μισό λεπτό, θέλω να σταθούμε εδώ. Και είναι, μιλάμε για την αντιπολίτευση. Ακόμη θα πιάσουμε την κυβέρνηση. Συνολικά για την αντιπολίτευση. Το ενδιαφέρον της ζώνης, πάντως, συγγνώμη που διακόπτω. Ναι, ναι. Εκείνη βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Καλά, είναι προφανές. Αν ψάχνεις μια εναλλακτική, γιατί το μεγαλύτερο κόμμα, καλά το λέτε αυτή τη στιγμή, είναι δεν ξέρω τι να ψηφίσω τώρα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κόμμα. Λοιπόν, δεν υπάρχει τι να ψηφίσω. Θέλω όμως να σας ρωτήσω. Να βοηθήσω σε αυτό που είπατε τώρα, δεν ξέρω τι να ψηφίσω τώρα. Υπάρχει μια ζώνη ψηφοφόρων που βρίσκεται σε στάση παρατήρησης και αναμονής. Αυτή η ζώνη ψηφοφόρων, κατά τη γνώμη μου, εάν είχαμε αύριο εκλογές, θα επέλεγε, θα έκανε αποφάσεις που θα οδηγούσαν σε έναν κατακαιρματισμό. Συγγνώμη για την διακοπή. Σε έναν κατακαιρματισμό. Μα θέλω να σας ρωτήσω. Εχθές, καλά το διαπιστώσατε, είχαμε την ανασύνθεση της ηγετικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Εσείς είπατε ότι διακρίνω και από αυτό ακόμη, που είναι μια προσπάθεια, ένα συντηρητισμό. Εγώ θέλω να το πάω λίγο πιο κάτω. Ας το λέμε ευπρεπή συντηρητισμό. Ευπρεπή συντηρητισμό, ας συμφωνήσω. Για να, υπάρχουν έτσι και τα προσχήματα να μην τα κατεδαφίσουμε. Ωραία, το κρίσιμο για μένα είναι άλλο εδώ. Υπάρχει πολιτική δύναμη, αφού το ΠΑΣΟΚ, ας το πούμε, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Βλέπετε εσείς να περιγράφει πρώτον
κοινωνικές συμμαχίες και δεύτερον πολιτικό πρόταγμα αντίλογο στην κυβερνώσα παράταξη. Τι θέλω να πω. Αν ρίξετε μια ματιά και δεν είστε εκτός κοινωνίας, μες στην κοινωνία είστε, θα δείτε ότι ό,τι επιμελητήριο κινείται στη χώρα και επιστημονικό σύλλογο, τεχνικό, οικονομικό, εμπορικό, εμποροβιομηχανικό, δικηγορική σύλλογη, ιατρική, το μοντέλο είναι συγκυβέρνηση σε αυτά με τη Νέα Δημοκρατία, με τους αντίστοιχους προερχόμενους από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα στην κοινωνία, ποιο μήνυμα εκπέμπεις ότι συγκυβερνάς με τη Νέα Δημοκρατία? Ναι, είναι η συγκατοίκηση των γραφειοκρατιών, γιατί αυτά τώρα που μου περιγράφετε δεν αντιπροσωπεύουν την κοινωνία, δεν αντιπροσωπεύουν τον μεγάλο αριθμό. Μιλάτε τώρα για νησίδες, οι οποίες, δηλαδή οι εκφραστές τους, συνδέονται με τον Α ή Β τρόπο με την εξουσία και ενδιαφέρον έχουν με γραφειοκρατικά κριτήρια να συντηρηθεί αυτή η σχέση εξουσίας. Αλλά δεν παίζεται εκεί το παιχνίδι. Το παιχνίδι θα παιχτεί, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη, στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Γιατί ούτως ή άλλως, κατά την εκτίμησή μου, οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα από το 2027. Θα δούμε ποια θα είναι τότε η καταγραφή. Δηλαδή αυτοί που διεκδικούν σήμερα να βελτιώσουν την εκλογική τους θέση και κυρίως αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ, ποια θα είναι η καταγραφή του. Δηλαδή θα είναι 15, 17, 18, 19%. Αυτό θα είναι καταλυτικό, καθώς όλα αυτά θα εξελιχθούν σε ένα πλαίσιο πολιτικού κατακαιρματισμού, με τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται χωρίς όμως τη δυνατότητα αυτοδυναμίας. Αυτά που περιγράφω είναι μια συνθήκη πολιτικής κρίσης, κύριε Σαχίνη, μια συνθήκη κρίσης εμπιστοσύνης και κρίσης διακυβέρνησης. Η χώρα βρίσκεται μπροστά σε μια, κατά την εκτίμησή μου, βαθιά πολιτική κρίση που έρχεται σαν ψυχρός άνεμος εναντίον μας. Αν είναι σε πολιτική κρίση, σημαίνει ότι δεν συμμερίζεστε την άποψη ότι το εκλογικό σώμα, δεν λέω η κοινωνία, υποδεικνύει κυβερνήσει συνεργασία πια. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ορατό, αλλά μπορεί αυτό να συμβεί σε μια μεθεπόμενη αναμέτρηση. Γιατί αυτό που συμβαίνει, κύριε Σαχίνη, είναι εάν αυτά που διατυπώνουμε ως υποθέσεις, δεν είμαστε προφήτες βέβαια, αλλά αν δεν διατυπώνουμε υποθέσεις, κύριε Σαχίνη, θα σταματήσουμε να σκεφτόμαστε. Και δεν έχουμε καμία πρόθεση να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε, να μιλάμε και να γράφουμε. Σωστά. Θέλω να σας ρωτήσω, τα μεγάλα αφηγήματα πολιτικά με προτάσεις που είναι και υλοποιήσιμες, δεν μιλάω τώρα για αεροβασίες, δημιουργούν καταστάσεις κινηματικές στην κοινωνία. Δεν λέω ντε και καλά επαναστατικά κινήματα, αντιλαμβάνεστε τι λέω. Μια εγρήγορση. Καταλαβαίνω, ναι, απολύτως. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ. Εδώ δεν φαίνεται αυτό να διαμορφώνεται. Να σας πω κάτι. Υπάρχει φτώχεια. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Είναι και το κρίσιμο ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Μου επιτρέπετε μια σκέψη πάνω. Παρακαλώ. Υπάρχει στην κοινωνία σήμερα, μετά βρισκόμαστε στον έκτο χρόνο διακυβέρνησης από το ίδιο κόμμα, την ίδια πολιτική δύναμη. Δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε αυτό. Γιατί με το χρόνο γίνεται η ανακεφαλαίωση στη συνείδηση των ανθρώπων τι μπορεί να κάνει και τι δεν μπορεί να κάνει ένα κυβερνητικό σχήμα, έτσι δεν είναι? Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει διαμορφωθεί, κατά τη γνώμη μου, μια πάρα πολύ βαθιά δυσαρέσκεια, διαβρωτική δυσαρέσκεια για το κοινωνικό σώμα, αλλά αυτή η δυσαρέσκεια δεν μπορεί αυτόματα να γίνει πολιτικό αποτέλεσμα, κύριε Σαχίνη. Δεν μπορεί δηλαδή η δυσαρέσκεια να αυτοοργανωθεί, θα λέγαμε. Χρειάζεται ένα κόμμα ή περισσότερα κόμματα. Τι είναι ένα κόμμα? Ένα κόμμα, κύριε Σαχίνη, είναι ένας πολιτικός οργανωτής. Αυτός δηλαδή που έχει την πολιτική δυνατότητα, το σθένος των εκφραστών του και την πνευματική δυνατότητα να πάρουν τη δυσαρέσκεια και να τη μετατρέψουν σε πολιτικό αποτέλεσμα. Και πάνω σε αυτό το πολιτικό αποτέλεσμα να διατυπώσουν ταυτόχρονα και παράλληλα μια πολιτική πρόταση, ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, να ζητήσουν την εμπιστοσύνη των ανθρώπων στην κάλπη και να αναλάβουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Ο δρόμος είναι δύσκολος και μακρύς. Τέτοιο κόμμα δεν υπάρχει σήμερα στη χώρα. Το καταλάβαμε. Θέλω να κάνω μια μικρή παύση να ακούσετε το μήνυμα του φίλου του Κώστα από τις νήσους Φερόες. Καλημέρα, λέει στον εξαιρετικό κύριο Κουσούλη. Δεν συμφωνώ απόλυτα στο κομμάτι της ευθύνης. Θέλω να πω, λέει, το εξής. Τα πρόβατα που βόσκουν στον κάμπο και βλέπουν να τελειώνει το χορτάρι, είναι θέμα του Τσοπάνη να τους αλλάξει μέρος και πορεία. Θέλω να πω ότι είναι μάταιο να πιστεύουμε ότι σε ένα προτεκτοράτο που του φέρουν έτοιμο πολιτικό προσωπικό υπάρχει μέλλον. Λεφτά για σαν ο τέλος, αγορά για νέο μαντρί με νέο δανεισμό βλέπω. Ερώτηση. Βλέπει ο κύριος Κουσούλης τη δύναμη του λαού να οργανώσει ένα νέο κίνημα? Γιατί το ΠΑΣΟΚ, πέρα από ό,τι λέγεται περί Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν και μια αυτοοργάνωση του κόσμου
οργανώσεις δεν παίρναν γραμμή για να φτιαχτούν στα χωριά, στα καφενεία, στα μαγαζιά. Φτιαχνόντουσαν από μόνες τους. Καταλαβαίνω τη σκέψη του φίλου μας, τον ευχαριστώ για την επικοινωνία. Δεν συμμερίζομαι την άποψη, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι πρόβατα. Όσο και αν φαίνεται καμιά φορά ότι συμπεριφέρονται ως σαν να είναι πρόβατα. Πέρα από αυτό τώρα, δεν υπάρχει δύναμη του λαού. Αυτό είναι μια πολύ αφηρημένη έκφραση διατύπωση, μια πολύ αφηρημένη κατάσταση. Αυτό που ονομάζουμε λαός υπάρχει επειδή κάποιοι έρχονται κάποια στιγμή ή διεκδικούν κάποια στιγμή, άλλοι το πετυχαίνουν, άλλοι δεν το πετυχαίνουν, να τον εκφράσουν. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία λειτουργούν ως αντιπρόσωποι, έτσι γίνεται από τα πρώτα βήματα, δεν έχουμε βρει άλλη μέθοδο, και μιλώντας στο όνομα του λαού ή της μερίδας του λαού, δεν υπάρχει λαός κύριε Σαχίνη, υπάρχουν λαοί μέσα στο λαό, όπως δεν υπάρχει κοινωνία, υπάρχουν κοινωνίες μέσα στην κοινωνία. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε, δηλαδή δεν είναι μόνο ο κατακαιρματισμός που βλέπουμε στην κάλπη, υπάρχει και ένας κατακαιρματισμός, μια διαίρεση ταξικού τύπου, ανισοτήτων στο ίδιο το κοινωνικό σώμα. Άρα δεν βλέπουν όλοι με τον ίδιο τρόπο τα πράγματα. Έτσι λοιπόν χρειάζεται ένας πολιτικός οργανωτής, ο οποίος τι θα κάνει, θα μιλήσει εκ μέρους του μεγάλου αριθμού, των περισσότερων, και στο βαθμό που τον πείσει θα πάρει την εμπιστοσύνη του στην κάλπη και θα επιχειρήσει να εφαρμόσει μια πολιτική. Δεν υπάρχει άλλη διαδικασία, δεν υπάρχει άλλη μέθοδος. Τώρα κύριε Κουσούλη, πρέπει να σας πω ότι έχετε πάρα από πολύ κόσμο πολλές καλημέρες. Μου λέει ευχαριστώ εδώ, πάρα πολύ. Ευχαριστώ μου πάρα. Λέει εδώ πολύ. Μπορώ να πω ένα παράδειγμα για να βοηθήσω. Ένα παράδειγμα πάρα πολύ ενδιαφέρον, κύριε Σαχίνη. Μου επιτρέπετε, αυτή την εποχή επεξεργάζομαι ένα μικρό βιβλίο με τίτλο Σικελικές εκστρατείες. Ελπίζω να μπορέσω να το ολοκληρώσω. Τι των Αθηναίων μας. Σικελικές εκστρατείες, θέλω να πω το εξής, ότι οι κοινωνίες κάποια στιγμή εν γνώση τους αποφασίζουν καταστροφικά πράγματα. Δηλαδή παίρνουν αποφάσεις που είναι φανερό από την αρχή ότι θα τις οδηγήσουν στην καταστροφή τους. Και έτσι περιγράφω την σικελική εκστρατεία που έκαναν οι Αθηναίοι μέσα στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Αλλά μην πάμε σε λεπτομέρειες, θέλω μόνο να υπο... Και μετά θα αναφερθώ στο Κυπριακό ως σικελική εκστρατεία και στην Μικρασιατική καταστροφή ως σικελική εκστρατεία. Οι Αθηναίοι λοιπόν, όταν πήραν αυτή τη φοβερή απόφαση, επειδή καταλάβαιναν, κύριε Σαχίνη, ότι κάτι δεν πάει καλά, είχαν παρατηρητές στην εκκλησία του Δήμου, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό και αν το ξέρουν οι φίλοι μας, στους οποίους μπορούσε κάποιος να προσφύγει και να ζητήσει επανάληψη της ψηφοφορίας λόγω της κρισιμότητας. Το ξέρετε αυτό. Σωστά, σωστά. Ναι. Έχετε δίκιο. Αυτή είναι φοβερή διαδικασία, έτσι. Φοβερή διαδικασία. Είναι σαν να πάει κάποιος στη Βουλή να πάρει μια απόφαση και να πει: κοιτάξτε, η απόφαση αυτή που πήραμε μπορεί να είναι λάθος. Ανάκληση. Και να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Μάλιστα, ανάκληση. Έγινε λοιπόν δύο ψηφοφορίες, αποφάσισαν οι Αθηναίοι να εκστρατεύσουν. Θέλω να πω ότι αυτό που ήταν αντικείμενο διχογνωμίας το ανέθεσαν σε κάποιους. Και αυτοί που το ανέλαβαν διαφωνούσαν. Ο Νικίας ήταν εναντίον της εκστρατείας. Και όμως ανέλαβε την εκπροσώπηση. Και πέθανε στη Σικελία ο Νικίας. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή είναι η λειτουργία. Η κοινωνία, μια μικρή ομάδα ή μεγάλη ομάδα, αναθέτει σε έναν ή πολλούς αντιπροσώπους να διεκπαιρεώσουν ένα έργο. Κύριε Κουσούλη, θα επιμείνω λίγο. Εσείς σωστά λέτε, το ενδιαφέρον είναι στο χώρο της αντιπολίτευσης. Δεν πρέπει ποτέ, όποια και αν είναι αυτή, δεν πρέπει ποτέ να λησμονάμε ότι έχουμε μια κυβέρνηση εξαετίας που ήδη πια η δυσφορία είναι στην επιφάνεια και από τους δικούς της ψηφοφόρους. Δεν λέμε, δεν παραβιάζουμε καμιά κλειστή πόρτα εδώ. Όχι, έχουμε τις εκλογές, κύριε Σαχή. Μάλιστα. Δεν χρειαζόμαστε κάποιο κλειδί. Λέει κάποιος εδώ. Και γιατί λέει, είναι έγκλημα καθοσεώσεως. Αν η αντιπολίτευση συγκροτείται με καλύτερους όρους, γιατί κάτι λέει στον κόσμο πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα, δεν έχω πει ποτέ κάτι τέτοιο. Οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να ψηφίζουν, να εκφράζονται όπως θέλουν. Η ψήφος των ανθρώπων στην κάλπη είναι απόλυτα σεβαστή από τη δική μου πλευρά. Το γράφω χρόνια τώρα αυτό. Δεν μπορεί κάποιος να κατηγορήσει κάποιον επειδή ψήφισε κάτι. Αυτό δεν νοείται στη δημοκρατία. Μπορεί όμως να διαφωνήσει δημόσια μαζί του και να συγκρουστεί πολιτικά μαζί του. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Εγώ θέλω να θέσω το μείζον ζήτημα. Βλέπετε αντιπολιτευτική δύναμη, πολιτική, κομματική, θα το πω, δεν μπορώ, θα σκάσω, που να αντιπροτείνει ένα παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα. Μία διάχυση των πόρων προς τα κάτω, να πάει μέχρι το τελευταίο κομμάτι της κοινωνίας, να λάβει υπόψη της τα νιάτα, τους άνεργους, τους συνταξιούχους, τους μισθωτούς, τους εργαζόμενους, τους μικρομεσαίους, τους μεσαίους, όχι μόνο τα μεγάλα βαλάντια,
να οσμωθεί με την κοινωνία, να είναι μέσα στα κινήματα της κοινωνίας, δεν εννοώ επαναστατικά κινήματα, στις κινητοποιήσεις, στα αιτήματα, να συζητάει, γιατί είπατε ότι στα σικελικά που θα γράψετε θα έχετε και την Κύπρο, να συζητάει τα εθνικά θέματα, να λέει ότι μέχρι εκεί είναι το όριό μας. Ανοιχτά στον κόσμο, συμφωνείτε ή διαφωνείτε, θέλουμε να πάμε όλοι μαζί, πατρίδα είναι ολονών, με διαφορετικά συμφέροντα, έχετε δίκιο, με διαφορετικές οπτικές. Δεν καταργήσουμε εδώ πέρα τις διαφορές και τις κοινωνικές και τις οικονομικές που δημιουργούν ανισότητες, ούτε τις διαφορές των τάξεων, προφανώς, αυτά υπάρχουν. Βλέπετε μια τέτοια δύναμη να αντιπροτείνει ένα μοντέλο που να λέει παιδιά αυτά είναι τα εφικτά, αυτά είναι για αργότερα, αλλά εγώ λέω αυτό, ή βλέπετε ο ένας να διορθώνει τον άλλον και πώς κράταμε ένα σε κρατό να ανεβαίνουμε μαζί το βουνό αποσχισμένοι από την κοινωνία. Θέλω να πω, λέμε ότι η κοινωνία κάνει τις επιλογές και έχει ευθύνη. Έχει ευθύνη ή το πολιτικό σύστημα έχει αποκοπεί πλήρως από την κοινωνία? Η κοινωνία έχει ευθύνη, το πολιτικό σύστημα είναι αντιπρόσωπη, μεγαλύτερη ευθύνη με την έννοια αυτή. Η απάντηση είναι όχι, κύριε Σαχίνη, όχι. Και δεν υπάρχει άλλη απάντηση στον ορίζοντα. Τι συμβαίνει στη χώρα σήμερα? Τα κόμματα εξελίχθηκαν σε κομματικές γραφειοκρατίες. Αποσπάστηκαν από τα ενδιαφέροντα και τις κοινωνικές ανάγκες, προέταξαν τα συμφέροντα του εαυτού τους και ακολούθησαν οι ανάγκες της κοινωνίας. Και στις ανάγκες της κοινωνίας στρέφουν το βλέμμα τους και ενδιαφέρονται για αυτές μόνο όταν πλέον δεν υπάρχει άλλο περιθώριο μετάθεσης και αναβολής. Άρα λοιπόν έχουμε σήμερα στην Ελλάδα ένα χάσμα μεταξύ των αντιπροσώπων και των πραγματικών αναγκών της κοινωνίας, των ανθρώπων δηλαδή, των πραγματικών ανθρώπων. Και αυτό που λέω, καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ βαρύ, το πολιτικό προσωπικό είναι πλέον ένας ανθρωπολογικός τύπος που έχει αποσπαστεί από τις ανάγκες του κοινωνικού σώματος, ζει κατά κανόνα, έχει ενδιαφέρον αυτό κύριε Σαχίνη, με μια καθημερινή ζωή που είναι πλούσια και έχει ανάγκες από υψηλούς πόρους για να διεκπαιρεωθεί. Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή η υλική βάση των πρωταγωνιστών και ποια είναι η σχέση τους με το υλικό κίνητρο. Και καθώς έχει διαμορφωθεί αυτό το χάσμα, κατά τη γνώμη μου, ένα από τα προβλήματα της χώρας, γι' αυτό προβλέπω μια μεγάλη πολιτική κρίση στη χώρα, δεν μπορεί να καλυφθεί αυτό το χάσμα, δεν μπορεί να ανακτηθεί δηλαδή η χαμένη εμπιστοσύνη που είναι αποτέλεσμα αυτού του χάσματος. Από τη μία πλευρά δηλαδή το λεγόμενο πολιτικό προσωπικό είναι προσανατολισμένο στην αυτοσυντήρησή του και από την άλλη πλευρά η κοινωνία κατά κάποιο τρόπο δεν διαθέτει τα μέσα, τα αποτελεσματικά, να ανταποκριθεί στις ανάγκες, δηλαδή να ζήσει μια καλύτερη ζωή, γιατί περί αυτού μιλούμε. Βεβαίως. Θέλω να πείτε λίγο και για την άλλη πλευρά του λόφου, διότι εδώ μου γράφουν ότι όλοι κάνουν στην αντιπολίτευση συνειδητά το χρήσιμο ηλίθιο, δεν είναι ηλίθιοι λέει. Οι περισσότεροι έχουν βιογραφικά που θες 8 κοντέινερ να χωρέσουν, δεν είναι ότι δεν μπορούν να γράψουν λόλα να ένα μήλο, θα το πω κομψά, πουλάν τρέλα με το αζημίωτο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να πάω και στην άλλη πλευρά του λόφου και θέλω να σας ρωτήσω, η κυβέρνηση στον έκτο χρόνο έχει φθορά και δυσφορία απέναντί της, έχει όμως έναν πολιτικό παίκτη που είναι κυρίαρχος σε αυτό το σκηνικό επί 6 χρόνια, όταν στην αντιπολίτευση δεν έχει οτιδήποτε άλλο. Και έχει ένα σύστημα εξουσίας που θεωρείται ότι εδώ αρχίζει και βγάζει και η λάδια, να το πω. Η εξουσία έχει τρελάνει κόσμο και κοσμάκι, υπουργούς, γενικούς γραμματείς. Τι γίνεται εδώ? Ναι, η εξουσία τρελαίνει, σωστά το λέτε. Τι λέγατε προηγουμένως, κάτι άκουγα, λέγαμε τον κύριο Κοτάκη. Τι, η εξουσία είναι ένα πρόβλημα. Ποιο είναι το όπλο μας απέναντι στην εξουσία, κύριε Σαχίνη? Έχουμε ένα όπλο. Είναι η πολιτική λειτουργία. Όταν δεν υπάρχει πολιτική λειτουργία, η πολιτική λειτουργία εκφράζεται από τα κόμματα βέβαια, εκφράζεται από όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην πολιτική, μιλάνε δημόσια, γράφουν, μιλάνε, εμφανίζονται, μάχονται, αλλά αυτή η πλευρά πρέπει να υπάρχει. Σήμερα στο βαθμό που η πολιτική έχει ιτηθεί, η εξουσία, γιατί είναι άλλο πράγμα η εξουσία και άλλο πράγμα η πολιτική, αυτό είναι ένα ενδιαφέρον θέμα που δεν έχουμε χρόνο να το εξηγήσουμε, στο βαθμό που θα ιτηθεί η πολιτική, η εξουσία είναι αυτή που θα κυριαρχήσει. Δηλαδή οι εξουσιαστικές συμπεριφορές και η αδιαφορία για τις ανάγκες του κοινωνικού σώματος. Άρα μου λέτε μισό λεπτό, γιατί εδώ έχουμε παράδειγμα. Στο βαθμό που η πολιτική έχει ιτηθεί, όταν έρθει ο Ιξ υπουργός, τώρα των ημερών εδώ στην Κρήτη, ο Σταϊκούρας, και λέει ακατανόητα πράγματα, προσβλητικά, και δεν ορθώνει ένας δήμαρχος
ή ένας του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκηση, ένας τοπικός βουλευτής, μία κουβέντα είναι γιατί. Κάποιος εκλεγμένος, τέλος ναι, πάντων, ναι. Και μία εκλεγμένη. Μάλιστα. Γιατί η πολιτική έχει ιτηθεί και εξουσία κάνει ό,τι γουστάρει. Δηλαδή, να το πω έτσι. Ναι, περί αυτού πρόκειται. Περί αυτού πρόκειται. Μάλιστα. Ναι, ναι. Με τόσο απλό τρόπο. Και τι λέτε για αυτό το κυβερνητικό μοντέλο? Αυτό λοιπόν το κυβερνητικό μοντέλο, εδώ έχουμε μια παράδοξη περίοδο διανύουμε. Οι πολιτικές μέρες που διανύουμε έχουν πολύ έτσι, πρωτόγνωρες παραδοξότητες, κύριε Σαχίνη. Το κυβερνητικό αυτό σχήμα εκλέγεται το 19 επειδή εκμεταλλεύεται εκλογικά την ανάγκη να απομακρυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία. Εάν δεν υπήρχε αυτή η ανάγκη, η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορούσε να έχει υπερβεί το 35%. Εγώ, ξέρετε, ασχολούμαι επαγγελματικά 40 χρόνια με τις εκλογές. Έχω μια πλήρη εικόνα των εκλογικών συμπεριφορών και των στάσεων των ανθρώπων. Το 2019, λοιπόν, οι εκλογές κρίνονται από αυτή την ανάγκη. Και καθώς ιτάται ο ΣΥΡΙΖΑ, ιτάται με ένα αξιοπρεπές ποσοστό, 31,5, και δεν μπορεί να αναμορφώσει πολιτικά τον εαυτό του, χάνεται στην αντιπολίτευση, δηλαδή χάνει πολύτιμο χρόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι προϊόν της κρίσης και καθώς η κρίση μεταπλάθεται, δεν έχει λόγο ύπαρξης ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση αυτή το κυβερνητικό σχήμα θεωρεί ότι είναι απολύτως κυρίαρχο και ορθά το θεωρεί εξωτερικά. Είναι όμως αριθμητικά κυρίαρχο και όχι πολιτικά κυρίαρχο. Και στη διαδρομή αποκτά ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι πρωτόγνωρο μετά τη μεταπολίτευση, από το 1974 και μετά. Αγαπάει πάρα πολύ τον εαυτό του. Δηλαδή είναι προσανατολισμένο στον εαυτό, τον θαυμάζει καθημερινά, λέει ότι για πρώτη φορά γίνονται τα πράγματα, τίποτα δεν γίνεται για πρώτη φορά στη ζωή, κύριε Σαχίνη, το ξέρετε έτσι. Και τοποθετεί αυτό το κυβερνητικό σχήμα τον εαυτό του στην σύγχρονη πολιτική ιστορία, ως σαν να μην υπήρξε ποτέ τίποτε κάτι παρόμοιο στο παρελθόν. Αυτός λοιπόν ο πολιτικός αυτοθαυμασμός οδηγεί το κυβερνητικό σχήμα να κλειστεί στον εαυτό του, να προτάσει τα συμφέροντά του και με την έννοια αυτή να γίνει ένα απλώς διαχειριστικό σχήμα, ενώ η ευθύνη του είναι η πολιτική διεύθυνση της κοινωνίας. Τι σημαίνει διαχειριστικό σχήμα? Κάνει τα αναγκαία, όταν αυτά είναι απολύτως αναγκαία, κερδίζει χρόνο. Στην πραγματικότητα, όταν λέμε μια εξουσία κερδίζει χρόνο, κύριε Σαχίνη, πρέπει να λέμε ότι κλέβει χρόνο από την κοινωνία και την θέτει στην υπηρεσία του εαυτού της. Και έτσι λοιπόν περνάνε οι μέρες, επιβαρύνεται η κατάσταση, έρχεται η ακρίβεια, υπάρχει διαφθορά στο δημόσιο, το κράτος μένει ανέγγιχτο και ατιμόρυτο, υπάρχει φοβερή βία στην ελληνική κοινωνία, οι άνθρωποι σκοτώνονται στους δρόμους για πλάκα και το λένε ειδήσεις και μετά από ένα λεπτό όλοι το ξεχνάνε. Μια ζωή δηλαδή η οποία στην καθημερινότητά της επιβαρύνεται. Να ρωτήσω. Στην έννοια αυτή το κυβερνητικό αυτό σχήμα είναι ένα σχήμα το οποίο έχει εξαντλήσει την πολιτική δυνατότητά του να είναι χρήσιμο στη χώρα. Γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, θα το αντιληφθούν και οι ίδιοι και θα πάμε σχετικά σύντομα σε εκλογές. Είναι τόσο όσο και σταματάει εκεί. Θέλω να σας ρωτήσω με ένα σκληρό τρόπο, όχι για εσάς, θα καταλάβετε τι εννοώ. Είναι ένα διαχειριστικό σχήμα απλά ή είναι ένα σχήμα που αποκτά πια οικονομικού καθεστώτος χαρακτηριστικά, άρα διάφορο ποιος θα είναι ο επόμενος διαχειριστής, διότι το πραγματικό κουμάντο θα το κάνω ένα έλεγχο βασικούς αρμούς οικονομίας εγώ. Να σας πω, ισχύει αυτό που λέτε, αλλά είναι σχετικό και αυτό. Γιατί η πολιτική, κατά τη γνώμη μου, το προνόμιο, το πρωτείο το έχει πολιτική και όχι η οικονομική εξουσία. Στο βαθμό που οι εκφραστές της πολιτικής εξουσίας διαθέτουν την απαραίτητη βούληση. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει αυτό, τότε η πολιτική έχει για πάντα ιτηθεί, έτσι. Η πολιτική είναι μια έκφραση βούλησης από τους συγκεκριμένους εκφραστές, οι οποίοι λένε θα κάνουμε αυτό και δίνουν τη μάχη για να το κάνουν. Τίποτα δεν είναι εύκολο, κύριε Σαχίνη, έτσι. Άρα το... Εξάλλου, ναι, ναι. Εξάλλου υπάρχει πάντα μια αντίσταση στην αλλαγή και πάντα οι μεταβολές και οι μεταρρυθμίσεις θα συνοδεύονται από μια φοβερή δυσκολία. Και έχουμε το εξής δεδομένο στη διαδρομή, δηλαδή. Ή οι αντιπρόσωποι συμβιβάζονται και εγκαταλείπουν πέρα από το τι λένε ή δίνουν τη μάχη. Θέλω να μου πείτε... Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Σωστό. Θέλω να μου πείτε, άρα αυτά τα χαρακτηριστικά που βλέπουμε σε κυβερνητικούς αξιωματούχους κάθε μορφής και τύπου εξουσίας δεν είναι μόνο επειδή είναι του χαρακτήρα τους. Καλά το καταλαβαίνω. Έχει μια αφετηρία, είναι μια αφετηρία. Μάλιστα. Και ο χαρακτήρας. Προφανώς, πάμε, αλλά θέλω να πω ότι εδώ... Δηλαδή, ναι, αλλά δεν έχουν όλη την ίδια προσαρμοστικότητα. Αλλά οπωσδήποτε δεν είναι. Είναι η συνθήκη μέσα στην οποία εντάσσονται και ο φόβος να ταχθούν απέναντι σε αυτή τη συνθήκη, γιατί εάν ταχθούν κινδυνεύουν να εξαφανιστούν και έτσι προκύπτει ένας βαθύς συμβιβασμός. Θέλω να κλείσουμε με κάτι που το... Για μια μορφή δουλείας, δηλαδή.
δηλαδή, έτσι. Έχετε δίκιο. Θέλω να κλείσουμε με κάτι το οποίο δεν μασάτε τα λόγια σας. Θέλω να σας ρωτήσω αν τις προηγούμενες εξαιρετικά ενδιαφέρουσες για μας τουλάχιστον, αλλά βλέπω εδώ και για πολύ κόσμο, συζητήσεις μας λέγαμε για μια κοινωνία σε αποδρομή παρακμή. Σήμερα ο φαινότυπος αυτής της κοινωνίας ελληνικής, κατά τη γνώμη σας, είναι πώς διαμορφωμένος? Γιατί εντάξει, λέμε για το πολιτικό σύστημα, ωραία. Ο κοινωνικός μας φαινότυπος. Μας ακούει ο κύριος Κουσούλης? Για να κάνουμε μια προσπάθεια. Εδώ πιάσαμε τον ηχολήπτη στον ύπνο, έκανε άλλη δουλειά και δεν κατάλαβα ότι έπεσε η γραμμή. Θα επανέρθουμε. Χωρίς παρεξήγηση, τον αγαπάω και το ξέρει. Θα επανέρθουμε. Άλλωστε, και να το έπαιρνε γραμμή, τι θα προλάβαινε να κάνει? Νέκρωσε. Μα νέκρωσε κιόλας. Μάλιστα. Λέει ο κύριος Νίκος, ο κύριος Κουσούλης υπερεύει όλων των ειδών του τομογράφους για τη χαζεμένη κοινωνία στη σημερινή εκπομπή. Δεν θα διαφωνήσω. Λοιπόν, τον έχουμε. Γρήγορα τα αντανακλαστικά. Και γραμμίζει το συγγνώμη, δεν ξέρω αν φταίω εγώ. Όχι. Εντάξει, έπεσε. Τι να κάνουμε. Λέω λοιπόν, ο κοινωνικός μας φαινότυπος, κατά τη γνώμη σας, σε μια κοινωνία που είχατε πει ότι. Κοιτάξτε, είχατε πει, το θυμάμαι, από νεκροταφεία κοινωνιών. Ούκο λίγα, να φάνε και οι κότες. Εδώ τώρα, τι κοινωνικός φαινότυπος είμαστε? Εδώ τώρα είναι μια κοινωνία η οποία χαρακτηρίζεται από μια παραίτηση ως προς τον εαυτό της. Δηλαδή, οι άνθρωποι έχουν παραιτηθεί ως προς τα δικαιώματά τους, γιατί όλα συντελούνται σε μια ατμόσφαιρα, κύριε Σαχίνη, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Και καθώς ιτήθηκε η πολιτική στη διαδρομή, όταν λέμε ήττα της πολιτικής εννοούμε πιο συγκεκριμένα πράγματα, παράδειγμα λέω ήττα του νόμου, δηλαδή ήττα των κανόνων, η αδυναμία εφαρμογής του νόμου, η αδιαφορία για την εφαρμογή του νόμου. Όταν αυτό γίνει στοιχείο μιας ατμόσφαιρας, όλοι οι άνθρωποι ζώντας σε μια κοινωνία αναπνέουμε ένα κοινωνικό οξυγόνο, θα έλεγα. Και αυτό καθορίζει τις συμπεριφορές μας. Είμαστε λοιπόν μια κοινωνία η οποία έχει παραδοθεί, έχει παραιτηθεί στην πραγματικότητα από τα δικαιώματά της. Είναι μια αλωτριωμένη κοινωνία. Και αυτό φαίνεται στην καθημερινή ζωή. Αυτό το έχει μελετήσει πάρα πολύ εξαντλητικά η θεωρία. Όταν, για παράδειγμα, κανείς εξατομικεύει τις λύσεις και θεωρεί ότι όλα είναι ατομικό ζήτημα και μόνο ατομικά μπορεί να επιληθεί και προσαρμόζεται σε αυτή την επιλογή, η κοινωνία έχει μπει σε μια φάση αποδιοργάνωσης. Σας πω ένα παράδειγμα. Όταν κάποιος ενσυνείδητα παραβιάζει το κόκκινο ή το stop ή τρέχει με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα, γιατί έχει ένα λόγο να φτάσει πιο γρήγορα, για παράδειγμα, να μην χάσει το ραντεβού του, η επιλογή που κάνει είναι απολύτως ατομική, αγνοώντας πλήρως τους διπλανούς του. Αυτό είναι η έσχατη εκδοχή της αλωτρίωσης. Εκεί βρίσκεται η ελληνική κοινωνία σήμερα και χρειάζεται να ξαναβρούμε τη σημασία, τα νοήματα, την αξία της συνύπαρξης, την αξία του εαυτού μας καταρχήν, να σεβαστούμε τον εαυτό μας, την αξιοπρέπειά μας και να προσπαθήσουμε να ανασυγκροτηθούμε ως χώρα, ως Έλληνες, γιατί έχουμε μπροστά μας πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα και ανίποτες απειλές, κύριε Σαχίνη. Έχετε δίκιο και το παράδειγμα το βρίσκω εξαιρετικό εδώ από τα μηνύματα που μου έρχονται, κύριε Κουσούλη, διότι από τα μικρά βγάζεις συμπέρασμα πώς πια. Τώρα ξέρετε τι λέτε, κύριε Σαχίνη, τη μεγαλύτερη πρόταση της κοινωνικής θεωρίας. Το μικρό μιλάει για το μεγάλο. Λευτέρης Κουσούλης, θέλω να τον ευχαριστήσω και τους ακροατές για τα μηνύματα που στείλαν. Θα τα ξαναπούμε μαζί του. Είναι προφανές, η συζήτηση είναι δημόσια συνεχής. Καλημέρα, κύριε Κουσούλη, να είστε καλά. Ευχαριστώ, καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.